Ναι, ναι. Εσείς είστε αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου σχολείου, να μην αναφέρουμε τον αριθμό. Εσείς πότε λάβατε γνώση για τις καταγγελίες των παιδιών και τι ηλικίας είναι, τι τάξη πηγαίνει το δικό σας παιδί? Κοιτάξτε να δείτε, το μάθαμε όταν κάναμε συνέλευση με το σύλλογο. Την Κυριακή. Είχαμε πολλά παράπονα από γονείς, ότι τα γαργαλάει, ότι παίζει μαζί τους, περίεργα πράγματα. Ότι τα κλειδώνει στην τάξη και δεν τα αφήνει να βγουν έξω. Mm-hmm. Στο δικό σας παιδί είχε κάνει κάτι? Το γαργαλούσε, μου είχε πει το παιδί μου το γαργαλούσε, το είχα περάσει έτσι γιατί είναι παιχνίδι, δεν είναι πλέον. Το γεγονός ότι στο μάθημα της γυμναστικής, ο καιρός, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά, δεν έβγαζε τα παιδιά να γυμναστούν? Όχι, υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν βγαίνουν τα παιδιά έξω. Και ότι τα κρατούσε μέσα στην τάξη. Μάλιστα. Που μέσα στην τάξη δεν έκανε μάθημα γυμναστικής, αλλά τι έκανε? Τίποτα. Παίζανε, ζωγραφίζανε, γαργαλούσαν ένα στον άλλον. Mm-hmm. Τέτοια περιστατικά μας έχουν αναφέρει τα παιδιά. Όσον αφορά τις καταγγελίες για παιδιά που τα ζήτησε να καθίσουν στα γόνατά του ή να δει μέσα από μπλούζες, εσείς τα γνωρίζατε, τα μάθατε μετά εκ των υστέρων? Τα μάθαμε εκ των υστέρων. Και ως πατέρας πώς αισθανθήκατε? Περίεργα. Και τι κάνατε χθες, ήρθατε στο σχολείο το πρωί? Ήρθαμε στο σχολείο το πρωί να ξακριβώσουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γίνανε κάποια. Ρωτήσαμε και τον ίδιο τον καθηγητή, μας αρνήθηκε. Α, τι σας είπε? Ότι μας αρνήθηκε, ότι δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ότι δεν γαργαλάει τα παιδιά. Σας είπε δεν τα γαργαλώ? Όχι, όχι. Άρα αρνήθηκε ακόμα και το βασικότερο. Ναι, εντάξει, μπορεί να ήταν σε θέση άμυνας, μπορεί να ήταν σε θέση... Γιατί στην αστυνομία δέχτηκε, αποδέχτηκε ότι γαργαλώ. Ναι, ναι, σε εμάς είπε όχι. Σε εσάς είπε όχι, δεν τα γαργαλώ. Δεν έρχομαι σε σωματική επαφή? Όχι, δεν έρχομαι, δεν τα γαργαλούσε, μας είπε. Μάλιστα. Μπορεί να εκείνη την ώρα να σάθηκε να το πει έτσι, από άμυνα, να μην ξέρω εγώ να γίνει κάτι. Και αυτό προκάλεσε την αγανάκτηση των γονέων? Ναι. Εσείς θα θέλατε να επιστρέψετε στο σχολείο? Όχι, φυσικά. Γενικά σε κανένα σχολείο δεν πρέπει να πάει. Πιστεύω έτσι. Έγινε και κάποιο περιστατικό βιοπραγίας? Τι εννοείται? Αν κάποιος γονέας του επιτέθηκε? Από ό,τι ξέρω λεκτικά μόνο. Mm-hmm. Δεν είδα κάτι. Και τι έλεγε σε αυτή την επίθεση? Ότι θα σε δίνουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε. Αυτά, τέτοια. Αυτός τι απαντούσε? Δεν απαντούσε καν. Ήταν εδώ ο γονέας του παιδιού που του, ένα κοριτσάκι. Ήταν πολλοί γονείς εδώ πέρα. Και τι, γενικά ήταν οργισμένοι γονείς. Mm-hmm. Δεν είναι δικαιοσύνη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.